Γενικά έχεις ταλαιπωρήσει όταν χωρίζεις? Δηλαδή. Ταλαιπωρήσει κι εγώ. Ναι. Έχω ταλαιπωρηθεί πολύ, ναι. Αλλά έχω ταλαιπωρήσει κι εγώ. Ναι, δεν το έχω αποφύγει αυτό. Σε τι έχεις ταλαιπωρήσει, πώς? Όχι με τέτοιες συμπεριφορές, αλλά. Έχω ταλαιπωρήσει. Έχει τύχει, ας πούμε, να χωρίσω γιατί είχα συνειδητοποιήσει ότι κάποιος άλλος άνθρωπος με ενδιέφερε. Και χώρισα για αυτόν τον λόγο. Το οποίο είναι ειλικρινές, έτσι. Δηλαδή, όταν συνειδητοποιείς ότι ναι, κάτι άλλο σε τραβάει. Από το να κάνεις διπλή σχέση, διπλό ταμπλό, χωρίζεις, πώς να σου πω, ειλικρινή ήταν η στάση μου, αλλά πληγώνεται ο άλλος. Είσαι δραματική στα πράγματα που αφορούν τα προσωπικά σου. Ναι, πολύ. Πολύ. Λιγότερο από ότι ήμουνα παλιά, ήμουνα πάρα πολύ. Αυτό που με ρώτησε στα 20 πώς ήμουνα, ναι. Ήμουνα πολύ δραματική, ας πούμε. Έπεφτα στα πατώματα και το ζούσα σε υπερβολή, ρε παιδί μου. Δηλαδή, το σκέφτομαι τώρα και λέω, γιατί τόσο κλάμα για αυτό. Τον άνθρωπο, γιατί τόσο κλάμα για αυτή την κατάσταση. Δεν είναι τρομερό ότι μπορεί με έναν άνθρωπο να έχεις πέσει στο πάτωμα και να κλαις και μετά ούτε να σε αφορά που υπάρχει. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν ξέρω πώς συμβαίνει. Είναι άμυνα μάλλον του σώματος. Ξέρεις, νομίζω το έχω ξαναπεί, αλλά εγώ παθαίνω και το. Παθαίνω ψυχοσωματικά. Δηλαδή, όταν δεν είμαι καλά με έναν άνθρωπο, αρχίζω και καταλαβαίνω ότι πρέπει να χωρίσω από το σώμα μου. Σωματοποιείται όλη αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, μου έχει τύχει σε περίοδο της ζωής μου 6 μήνες να έχω δέκατα. Είχα 37 και 2 για 6 μήνες. Τι λες τώρα? Ναι, στορκίζομαι. Είχα κάνει ό,τι εξέταση μπορείς να φανταστείς, από μαγνητική εγκεφάλου, αίματος, ό,τι μπορείς να φανταστείς, γιατί σκέφτεσαι τα χειρότερα. Και ήταν ψυχοσωματικό. Δεν παίρναγα καλά εκείνη την περίοδο. Στη μαμά σου τα έλεγες? Όχι, ποτέ. Όταν ήσουν πιο μικρή και ήταν πιο αθώα τα πράγματα, τα έλεγες? Στον μπαμπά μου. Α, τα λες κάπου. Που είναι και άντρας και ίσως μπορεί να σου πει κάτι. Ναι, και ο μπάς μου είναι Θεός. Είναι ο πιο διακριτικός άνθρωπος που υπάρχει. Έχει τύχει δηλαδή σε σχέση μου, τώρα τι να σου πω, να περνά πολύ άσχημα. Να τον έχει γνωρίσει. Να. Και με έβλεπε ότι παιδευόμουν. Δηλαδή έβλεπε ότι πέρναγα πολύ άσχημα. Mm. Δεν μου είπε ποτέ τίποτα. Και μόλις χώρισα, τη δεύτερη φορά που χώρισα, γιατί ήταν σχέση ταλαιπωρίας, μου λέει: παιδί μου, χώρισες? Λέω: ναι, μπαμπά. Σίγουρα. Ναι, σίγουρα. Ωραία, έλα λίγο να σου πω τώρα τι πιστεύω. Και μου τα είπε ο Θεούλης. Μου τα είπε μετά. Έχει συμβεί σχέση μου με την οποία χώριζα να τον πάρει τηλέφωνο. Ναι. Για να του πει, επειδή με ταλαιπωρούσε πάρα πολύ αυτή η σχέση και ήξερε ότι έχω καλή σχέση με τον μπαμπά μου, τον πήρε τηλέφωνο να του πει ότι συγγνώμη για αυτό που συμβαίνει με την κόρη. Α, ναι, είπε συγγνώμη. Βέβαια. Το είχε πει σε σένα? Ναι, γιατί ήταν η φάση που ήθελα να τα ξαναβρούμε. Ναι. Και ήταν στη λογική του ότι για να τα ξαναβρούμε θα πήρε τηλέφωνο και τον μπαμπά. Ναι. Ναι, έχω ζήσει και αυτό. Και εκείνος τι του είπε? Του είπε ότι ξέρεις κάτι, άμα δεν τα πηγαίνετε καλά και δεν μπορείτε, χωρίστε. Ναι. Άμα δεν βγαίνει. Αλλά πολύ ήρεμα και απλά, ρε παιδί μου. Ναι. Η μαμά σου, τι κάνεις όλα αυτά, σας κοιτάει? Συμμετέχει με ποιο τρόπο? Η μαμά μου δεν ήξερε ποτέ για τα προσωπικά μου. Ωραία. Δεν ένιωθα εγώ την άνεση να μιλήσω για τα προσωπικά μου. Γιατί? Πώς το ξεχώριζες? Η σχέση είναι τέτοια. Ναι. Νιώθω πιο άνετα με τον μπαμπά μου. Είναι και χωρισμένοι με τους γονείς μου. Δεν είναι μαζί. Ναι, αλλά με ποιον έμενες? Θέλω να πω ότι δεν μιλούσαν μεταξύ τους για να τα πούνε. Ναι, αλλά εσύ με ποιον έμενες? Με τη μαμά μου. Πιστεύεις ότι η μαμά σου, ακούγοντάς μας να τα λέμε αυτά, θα στεναχωρηθεί? Μωρή μαμά μου, το ξέρει ότι είναι έτσι. Δηλαδή δεν είναι κάτι κρυφό. Η μαμά μου έχει αδυναμία στον αδερφό μου, ας πούμε. Είναι πολύ πιο κοντά με τον αδερφό μου, καταλαβαίνεις. Οπότε αν ρώταγες τον αδερφό μου, φαντάζομαι θα σου έλεγε τα αντίστοιχα για τη μαμά μου. Ναι. Δεν είναι καλό ή κακό. Αυτός ο χωρισμός που συνέβη σε μια ηλικία που καταλάβαινες. Ναι. Σου έχει μάθει κάτι για τις σχέσεις, κάτι για το γάμο, κάτι που λες αυτό μπορεί να άφταξε αυτούς τους δύο και εγώ δεν θέλω να μου συμβεί? Ναι. Καταρχήν μου έχει μάθει ότι δεν πρέπει ποτέ να μένεις για τα παιδιά σου. Σε ένα γάμο. Ποτέ. Και αν μου συμβεί στο μέλλον, γιατί οι πιθανότητες δυστυχώς υπάρχουν, δεν θα ήθελα να μείνω σε μια σχέση που έχει τελειώσει για τα παιδιά μου. Πιστεύω ότι μόνο κακό κάνει. Ναι. Εσένα πόσο το έπανε ότι χωρίζουνε? Το έβλεπα καταρχήν. Ναι. Ήθελα δεύτερον. Α, είχε ένταση. Δεν είναι ωραίες καταστάσεις μου, ωραία αυτές ποτέ. Ναι. Και κάποια στιγμή, όταν ο μπαμπάς μου άρχισε να πηγαίνει στην Καλαμάτα και έλειπε παραπάνω, ήταν, ξέρεις. Ναι. Ο αδερφός σου πόσο χρόνο ήταν? 16. Και αυτός ένιωσε τα ίδια? Δεν το έχουμε συζητήσει ποτέ. Και μετά ήταν καλύτερα? Κοίταξε, όταν δεν υπάρχουν εντάσεις και προβλήματα άμεσα, πάντα δεν είναι. Σε πείραξε εσένα όμως ότι ξέρεις, πρέπει να. Κάποιος διαλέγει και λέει: ωραία, εγώ θα μείνω με τα παιδιά, εσύ θα πας. Γιατί?
Ναι. Αυτό δεν είναι λίγο άγριο? Είναι άγριο, είναι όλο, δηλαδή, όλο αυτός, το πράγμα είναι άγριο. Όλο είναι άγριο. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Και σε ιδανικές συνθήκες μπορεί μόνο να γίνει ένας χωρισμός έτσι λίγο πιο ανώδυνος, αλλά και πάλι δεν είναι τελείως. Δεν γίνεται. Ναι. Όλοι θέλουν τους δύο γονείς τους ευτυχισμένους για πάντα και να γεράσουν μαζί. Εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν σημαίνουν αυτά όμως στη ζωή πάντα. Θέλει. Δεν ξέρω, μωρέ. Δηλαδή, εγώ το σκέφτομαι την πλευρά των γονιών. Πόσο δύσκολο είναι να το χειριστείς αυτό το πράγμα? Πολύ, πολύ. Πολύ δύσκολο. Εσύ έχεις την εικόνα όμως ότι θα ήθελες. Ότι υπάρχει το ιδανικό? Ή στο δικό σου το μυαλό δεν υπάρχει? Δεν υπάρχει. Όχι. Τα έχω πολύ απομυθοποιημένα. Ναι, αυτά. Αυτό. Καλό είναι με αυτό. Με κινησμό τα αντιμετωπίζω. Δεν νομίζω ότι είναι καλό. Mm. Δεν νομίζω. Ίσως να είναι λίγο πιο, αν θέλεις, βολικό στο να χειριστείς κάποιες καταστάσεις. Ότι τις βλέπεις λίγο από απόσταση και με λογική. Ναι. Με παγωμένο βλέμμα. Αλλά σε ένα βαθμό σε προφυλάσσει. Σε έναν άλλο λίγο κάνει τα πράγματα κοινικά που δεν θα έπρεπε να είναι. Όχι. Γιατί η ζωή θέλει και λίγο παραμύθι. Ναι, και λίγο ρομαντισμό. Και οι σχέσεις θέλουν λίγο παραμύθι. Θα παντρευόσουν δηλαδή εύκολα? Όχι. Γιατί παντρεύεσαι για πάντα. Όχι, δεν θα παντρευόμουν εύκολα. Ναι. Καταρχήν νομίζω θα παντρευόμουν μόνο άμα ήθελα να κάνω παιδί. Δηλαδή αν υπήρχε κάτι τέτοιο και έπρεπε να το αντιμετωπίσω. Αλλά διαφορετικά δεν βρίσκω ότι υπάρχει κάποιος λόγος να παντρεύεσαι.